Καλώς ήρθατε. Να είμαστε και πάλι. Ξέρω ότι περιμένετε με αγωνία τη σημερινή μας συνάντηση, όπως και κάθε φορά, για να λύσουμε απορίες σας, για να συζητήσουμε θέματα που σας απασχολούν, για να δώσουμε λύσεις σε τι άλλο, στην υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή, την ευχαρίστηση και ό,τι και να πω είναι λίγο για τον εξαίρετο άνθρωπο και επιστήμονα, τον κύριο Κληματσίδα Μιχάλη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες της συνέντευξης. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε. Δικιά μας ευχαρίστηση, όχι μόνο σαν παρουσία, γιατί ο γιατρός είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπος και είστε και επιστήμονας και το δείχνει αυτό με την εκπαίδευσή του, η οποία γνωρίζω ότι είναι πλούσια. Ναι, να σας πω για μένα, είμαι χειρουργός θώρακος, είναι η ειδικότητα της καρδιοθωρακοχειρουργικής, αλλά με εξειδίκευση στη θώρακοχειρουργική. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνω τα θωρακοχειρουργικά κομμάτια της ειδικότητας, έχω εξειδικευτεί πολλά χρόνια στο εξωτερικό και στην ειδικότητα και στην εξειδίκευση και υπήρξα διευθυντής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, το NHS, για 5 χρόνια. Η εξειδίκευσή μου λοιπόν είναι στην ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική και στη ρομποτική και θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για καινούργιες επεμβάσεις που έχουμε φέρει στην πόλη μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αξίζει όχι μόνο η παρουσία σας εδώ, αλλά και αυτά που θα μας πείτε σε μια χώρα η οποία είναι μικρή, αλλά έχει μεγάλη καρδιά, εν πάση περιπτώσει, και πράγματι αμείβει τους ανθρώπους της, οι οποίοι θυσιάζουν όσον αφορά εσάς την ξενιτιά, δηλαδή τις ρίζες σας από εδώ τις οικογενειακές, για να πάτε για χρόνια εσείς και η οικογένειά σας σε έναν άλλο τόπο όπου πραγματικά ευδοκιμήσατε και μας φέρετε πλέον τη νέα γνώση για να βοηθήσετε πάλι εμάς. Τώρα λιγάκι θα πρέπει να, εκτός από τις συστάσεις που κάναμε, έχουμε και πάρα πολλές απορίες. Τι σημαίνει θωρακοχειρουργός? Θωρακοχειρουργός είναι ο χειρουργός ο οποίος εξειδικεύεται στις παθήσεις του θώρακα. Η ειδικότητα στην Ελλάδα είναι μεικτή, είναι η καρδιοθωρακοχειρουργική και οι πιο πολλοί ξέρουν τη λέξη καρδιοχειρουργός. Και χρόνια ολόκληρα στην Ελλάδα η καρδιοχειρουργική είχε τον πρώτο ρόλο και η θωρακοχειρουργική ήταν μια παράλληλη εξειδίκευση η οποία δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε να ακούγεται και μόνη της. Τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως η τάση είναι να εξειδικεύονται οι γιατροί γιατί το επίπεδο ανεβαίνει, τα θέματα της ειδικότητας είναι εξειδικευμένα, μεγάλα, βαριά και πολλά, με αποτέλεσμα να θέλουμε όλοι να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό σαν υπηρεσία, αλλά να μην είναι δυνατόν αν δεν υπάρχει μια εξειδίκευση. Στην Αγγλία, λοιπόν, στον Ηνωμένο Βασίλειο, πλέον διορίζονται ή καρδιοχειρουργία αμιγώς ή θώρακοχειρουργία αμιγώς. Ο θώρακοχειρουργός είναι αυτός που χειρουργεί οτιδήποτε υπάρχει στη θωρακική κοιλότητα, πλην της καρδιάς, παρά μόνο εξαιρετικά συγκεκριμένων περιπτώσεων που άπτονται της ογκολογίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας εξειδικευμένος θωρακοχειρουργός έχει πιο μεγάλο όγκο περιστατικών, διότι τα περιστατικά πηγαίνουν σε αυτόν, με αποτέλεσμα να έχει καλύτερα αποτελέσματα και να εξειδικεύεται σε νέες τεχνικές. Η νέα τεχνική στη θωρακοχειρουργική είναι η ελάχιστα επεμβατική, η λεγόμενη video assisted, να γίνονται όλες οι επεμβάσεις δηλαδή με μία τρυπούλα ή δύο ή τρεις τρυπούλες με κάμερα, και όταν σε αυτή την επέμβαση μας βοηθά το ρομπότ, να ονομάζεται ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική. Αυτό έχει φέρει την επανάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι τομές είναι διαφορετικές, η αποκατάσταση είναι καλύτερη και αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο αν υπάρχει η εξειδίκευση και επάρκεια περιστατικών. Αυτό λοιπόν τώρα αρχίζει σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσπαθεί να δει αν ο κάθε χειρουργός θα έχει μια εξειδίκευση στο τέλος της ειδικότητάς του, ώστε να μπορεί να είναι πιο ενημερωμένος, πιο εξειδικευμένος και να παρέχουμε και εμείς υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό θα επικαλιστούμε την μικρή μας Αθανασία να μας προσγειώσει σε αυτό το ταξίδι που άρχισε με αυτόν τον τρόπο αεροπλανικά, που νομίζω θα γίνει και διαστημικά σε λίγο, στην καθημερινότητά μας. Στο σχολικό αγιασμό γνώρισα μια συμμαθήτριά μου. Μεταξύ πολλών άλλων, μου είπε πως ο πατέρας της είναι θωρακοχειρουργός. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, ρώτησα τον πατέρα μου, τι σημαίνει αυτό. Μπαμπακούλη, η Λιδία μου είπε πως ο πατέρας της φτιάχνει θώρακες και παραξενεύτηκα. Είναι πολεμιστής ή φτιάχνει πανοπλίες. Όχι πουλάκι μου, μου απάντησε με χαμόγελο και μου είπε να καθίσω στα γόνατά του. Αυτό που βλέπεις εδώ να ανεβοκατεβαίνει είναι ο θώρακας στους ανθρώπους και μου έδειξε το στήθος μου. Πράγματι, ο θώρακας προστατεύει το σώμα μας σαν πανοπλία, τα ευαίσθητα σημεία της κοιλιάς μας, όπως τα πνευμόνια και φυσικά την καρδούλα μας. Επομένως, ο πατέρας της Λιδίας είναι γιατρός και μάλιστα χειρουργός. Επεμβαίνει στο κλουβί, δηλαδή στο στήθος μας, και στα σπάνια πουλάκια που έχει μέσα, δηλαδή στα οργανά μας. Αγαπημένη μου Αθανασία, θα φροντίσω μια μέρα να πάμε στο χώρο εργασίας του, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις πως χειρουργεί με τη βοήθεια ενός ρομπότ. Ενθουσιασμένη, προσευχήθηκα σύντομα να γίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για χειρουργό. Αμέσως δημιουργείται ένας φόβος. Και ο φόβος είναι πραγματικά η επέμβαση. Πώς θα ανοίξω, αν θα ξυπνήσω από το χειρουργείο, πόσο καιρό θα έχω πρόβλημα στην συνέχεια, αν θα πονώ και τι κατάλοιπο θα μου αφήσει, ουλή, τα ράματα ή οτιδήποτε. Δίκιο έχετε. Λογικό είναι αυτό. Όλοι οι άνθρωποι αυτό σκέφτονται. Μην ξεχνάτε ότι η χειρουργική είναι μια ειδικότητα η οποία τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε. Οπότε οι παραστάσεις που έχουμε είναι από πολύ βαριές προσπελάσεις. Με την πάροδο χρόνων όμως και με την τεχνολογία έχουμε φτάσει σε όλες τις ειδικότητες να κάνουμε ελάχιστα επεμβατικές προσπελάσεις. Στη γενική χειρουργική πριν από 20 χρόνια, αν λέγαμε κάποιον ότι θα κάνει χολοεξιτεκτομή με μια τρυπούλα και μια κάμερα, θα μπορεί να έλεγε ότι δεν γίνεται. Τώρα πλέον είναι επέμβαση ρουτίνας. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και στη θώρακοχειρουργική, παρόλο που η ειδικότητα είναι ιδιαίτερη με μεγάλα όργανα στο θώρακα, με δύσκολη προσπέραση λόγω του θωρακικού κλουβού. Φιλοδοξούμε με την εκπαίδευσή μας, να την κάνουμε πιο εύκολα προσιτή στον κόσμο και στο τέλος να παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, αλλά και σε πιο πολύ κόσμο. Διότι υπήρχε κόσμος ο οποίος αποκλειόταν από τις υπηρεσίες μας λόγω ακριβώς της πιθανής επικινδυνότητας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για να μιλήσω για την ελάχιστη επεμβατική θωρακοχειρουργική. Αν θέλετε να σας μιλήσω συγκεκριμένα για επεμβάσεις, πείτε μου, είμαι ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις. Πολύ ωραία. Κάποιος ο οποίος θέλει να απευθυνθεί στο θωρακοχειρουργό, νιώθει κάτι και πηγαίνει εκεί, τον στέλνει κάποιος άλλος γιατρός, του συμβαίνει κάτι στη ζωή του. Ωραία ερώτηση. Η θωρακοχειρουργική, σαν την καρδιοχειρουργική, είναι μια ειδικότητα υψηλής εξειδίκευσης στην χειρουργική και συνήθως είναι η ειδικότητα που βλέπει τον ασθενή μετά από κάποιον άλλο γιατρό. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής έχει βήχα, δεν θα έρθει πρώτα στο θωρακοχειρουργό, θα πάει πρώτα στον πνευμονολόγο του. Εάν όμως βρεθεί ότι το αίτιο του βήχα είναι πιθανώς μια μάζα πνεύμονα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, και μάλιστα ο Νοέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης του κοινού για τον καρκίνο του πνεύμονα, όταν φτάσει στο σημείο που θα χρειαστεί μια βιοψία ή μια εξαίρεση, τότε θα έρθει ο θωρακοχειρουργός. Είναι λοιπόν μια νοσοκομιακή ειδικότητα, δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο εξωτερικού ιατρίου. Και πάντα γίνεται με μια παραπομπή του ασθενούς αφού έχει δει κάποια άλλη ειδικότητα. Το ίδιο θα συμβεί και στην καρδιοχειρουργική. Ένας πόνος που μπορεί να είναι στη θάγχη ή ένα αρχόμενο πρόβλημα με τα στεφανία ή ακόμα και το έμφραγμα θα πάει στον καρδιολόγο και μετά θα φτάσει στον καρδιοχειρουργό. Στη θωρακοχειρουργική λοιπόν βλέπουμε τον ασθενή αφού έχει εκδηλωθεί το σύμπτωμα και αφού έχει διερευνηθεί και υπάρχει λόγος εμείς να εξαιρέσουμε ή να διερευνήσουμε κάτι στο θώρακα. Αν είναι στον πνεύμονα, μπορεί να γίνουν διάφορες επεμβάσεις είτε για καλοήθεια είτε για κακοήθεια. Αλλά επειδή ο θωρακικός κλουβός έχει και άλλα όργανα, όπως το μεσοθωράκιο, το πρόστιο, το πίστιο και το μέσο, έχει τον ισοφάγο, έχει το διάφραγμα, έχει τις πλευρές, οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο θωρακικό κλουβό, εμείς μπορούμε να επιληφθούμε και να δώσουμε είτε διάγνωση είτε θεραπεία. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και νομίζω λίγοι το γνωρίζουν αυτό, ακόμα και μέσα στο δικό μας κομμάτι το ιατρικό. Επομένως, για να το ξεδιαλύνουμε μια και έξω, όταν ακούσουμε θωρακοχειρουργό, να μην στεναχωρηθούμε, να μην θορυβηθούμε, να μην νιώσουμε έκπληξη ή να μην παραξενευτούμε στο απλούστερο εν πάση περιπτώσει κομμάτι, ποιοι γιατροί σε όλα αυτά που είπατε, τα όργανα του θώρακα, συνήθως ποιες ειδικότητες είναι αυτές που λένε εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο με κάποιο φάρμακο, θα πρέπει να απευθυνθεί στο θωρακοχειρουργό? Κοιτάξτε, ο μεγάλος όγκος της δουλειάς μας, στην οποία η θωρακοχειρουργική προσπαθεί να κάνει τα άλματα εξέλιξης, είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Οπότε, κατεξοχήν για τον πνεύμονα, ο πνευμονολόγος θα επιληφθεί της οποιαδήποτε παθολογίας και αρχικής πιθανά διάγνωσης. Και αν ο καρκίνος του πνεύμονα είναι εξαιρέσιμος, ο οποίος έχει μια πληθώρα σταδίων που πρέπει να διαρευνηθούν μαζί με τον ογκολόγο μας, τότε είμαστε εμείς που θα δώσουμε τη λύση. Και εκεί πέρα η λύση πλέον είναι ελάχιστα επεμβατική. Δεν κάνουμε τις παλιές τομές όπου με μια μεγάλη θωρακοτομή, όπου έπρεπε να διανοίξουμε τα πλευρά για να μπουν τα χέρια μέσα να χειρουργήσουν. Ο ασθενής είχε πόνο και πολύ κακή ανάρρωση. Πλέον όλα αυτά γίνονται με μία, δύο ή τρεις τρυπούλες, είτε θωρακοσκοπικά είτε ρομποτικά. Δεν ανοίγουμε την θωρακική κοιλότητα με τον τρόπο που περιέγραψα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλύτερη ανάρρωση. Υπάρχουν όμως και άλλα όργανα τα οποία είναι σπάνια. Σπάνιες παθήσεις και ο κόσμος δεν τα ξέρει και έχετε δίκιο σε αυτό. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μια υπερπλασία του θύμου αδένα. Ο θύμος αδένας είναι ένας αδένας που υπάρχει στο πρόστιο μεσοθωράκιο, ακριβώς κάτω το στέρνο μας. Είναι φυσιολογικό, όλοι μας έχουμε από ένα θύμο αδένα. Όταν ήμασταν μικροί ήταν υπερπλαστικός, γιατί έπρεπε να λειτουργήσει για να δημιουργήσει μια μορφή άμυνας. Κάποιοι από εμάς όμως, σε κάποια φάση της ζωής τους, μπορεί να έχουν μια υπερπλασία ή διόγκωση ή ακόμα και μια μάζα στην περιοχή, που μπορεί να ονομάζεται θύμωμα, η οποία όμως μπορεί να είναι απλά μια καλοήθη υπερπλασία ή μπορεί να εξελιχθεί και αύριο μεθαύριο και σε μια κακοήθεια. Εκεί. Συνήθως η ειδικότητα που θα βρει το θύμωμα είναι οι νευρολόγοι, αλλά πριν φτάσουμε στον νευρολόγο, κάμια φορά μπορεί να έχουμε περάσει από τον παθολόγο για έναν απλό βήχα ή μια αδυναμία και στη διερεύνηση των διαφόρων απεικονιστικών εξετάσεων να βρεθεί το θύμωμα. Να βρεθεί δηλαδή μια διόγκωση ενός φυσιολογικού αδένα που έχουμε πίσω από το στέρνο και όλοι μας τότε να θέλουμε να διερευνήσουμε και να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι υπερπλαστικό ενώ δεν θα έπρεπε, πόσο καιρό το έχουμε, είναι ενεργό, δεν είναι ενεργό. Σε αυτόν τον όλο τον αλγόριθμο ταιριάζει απόλυτα η παρουσία του θωρακοχειρουργού και μάλιστα με τις νέες μας μεθόδους, όπου μπορούμε να κάνουμε μια χειρουργική εξαίρεση αυτού του θυμώματος είτε θωρακοσκοπικά είτε ρομποτικά, προσφέρουμε λύσεις οι οποίες παλιότερα θα απαιτούσαν 2 ή 3 χρόνια παρακολούθηση για να αποβούν σε ένα συμπέρασμα. Συγκεκριμένα, έχουμε μια κοπέλα η οποία είναι 25-30 ετών και έχει μια υπερπλασία που είναι μεγάλη. Φτάνει να έχει ένα θύμωμα που είναι κοντά στα 3-4 εκατοστά. Η λύση μέχρι τώρα ήταν να γίνει μια στερνοτομή. Να ανοίξουμε δηλαδή, το στέρνο στη μέση με πριόνια και να βγάλουμε μια μάζα η οποία είναι καλοήθης στην αρχή και θα άφηνε στην κοπέλα αυτή μια μόνιμη ουλή και μια μόνιμη αναζήτηση του περιβάλλοντος να μάθει τι ήταν αυτό που έχει, γιατί πάντα θα φαινόταν. Με την καινούργια τη μέθοδο που προσφέρουμε εμείς, μπορεί αυτό να γίνει κάλλιστα από τομές που δεν φαίνονται, από το πλάγιο του θωρακικού τυχώματος που κρύβονται και από το μαστό. Και να μην υπάρχει αυτός ο κοινωνικός στιγματισμός, να προσφέρουμε λύσεις θεραπευτικές και διαγνωστικές. Εξαιρετικά, τώρα ανοίγουμε τα παράθυρα και μπαίνει το φως. Στην άγνοιά μας θα τολμούσα να πω και γενικότερα και ειδικότερα. Επομένως, μιλάμε βασικά για κάποιες παθήσεις των οργάνων που είναι στο θώρακα, που ο θώρακας όταν λέμε είναι... Αυτό που βάζουμε για να μην κρυώνουμε, να μας προστατεύσει από κάποιο χτύπημα. Τι σημαίνει θώρακας όταν λέμε θώρακας? Ναι. Ο θωρακικός κλωβός, το κλουβί δηλαδή που εμπεριέχει μέσα τα πολύ ζωτικά μας όργανα της καρδιάς, του πνεύμονα και του ισοφάγου, η φύση και ο Θεός μας τα έβαλε μέσα σε μια προστατευμένη κατασκευή για να μπορούν να προφυλάσσονται από τις κακώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στον εγκέφαλο. Τα απολύτως ζωτικά όργανα είναι προστατευμένα. Αυτή η προστασία που είναι για καλό μας είναι και η δυσκολία στην ιατρογενή παρέμβαση, διότι η ιατρική πράξη είναι κάτι που εμείς επιλέξαμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν έχει μια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, όταν εμείς λέμε έχω κάτι στον θώρακα, εννοούμε στο θωρακικό κλωβό συμπεριλαμβανομένων και των τυχωμάτων του. Το θωρακικό τύχωμα, τους μυς του, τα οστά και το διάφραγμα που είναι ένας τεράστιος μυς, ο οποίος χωρίζει τους πνεύμονες χοντρικά από την κοιλιά. Βασικό και αυτό το όργανο για διάφορες λειτουργίες και μάλιστα, μια και το αναφέραμε τώρα, υπάρχουν παθήσεις του διαφράγματος, οι οποίες είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό καμιά φορά και στο ιατρικό κοινό, στις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος είχε ένα ατύχημα, χτύπησε και έκανε μια ανύψωση του διαφράγματος, όπως λέμε. Με άλλα λόγια, ο μυς του διαφράγματος έπαθε μια θλάση και είτε το νεύρο που τον τρέφει, είτε ο ίδιος ο μυς για κάποιο διάστημα δεν ήταν ενεργός. Με αποτέλεσμα αυτός ο μυς σιγά-σιγά να ατροφήσει και να ανυψωθεί. Αντί να είναι σε μια σταθερή θέση και να χωρίζει την κοιλιά με το θώρακα, με τον πνεύμονα, λόγω της μεγάλης πίεσης της κοιλιάς να ανυψωθεί, να μπει μέσα στο θώρακα και να μην αφήνει τον πνεύμονα να εκπτυχθεί. Αυτό λέγεται μια χάλαση διαφράγματος ή ανύψωση διαφράγματος. Υπάρχουν συγγενείς αιτιολογίες, επίκτητες όπως είπαμε τώρα από ένα χτύπημα, από ένα καρκίνο. Παλιά από τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις λόγω του πάγου που έμπαινε στο φρενικό νεύρο και δημιουργήσε κάποιο πρόβλημα. Μέχρι τώρα η τακτική ποια είναι? Να περιμένουμε να επουλωθεί αυτή η κάκωση, η πάρεση και μετά να δούμε αν θα ξαναεπανέλθει στα φυσιολογικά. Συνήθως δεν επανέλθει στα φυσιολογικά, διότι η πίεση που ασκείται από την κοιλιά είναι πάντα μεγάλη. Η θωρακοχειρουργική και η ελάχιστα επιβεβαιωτή θωρακοχειρουργική τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να μπούμε με 2-3 τρυπούλες, είτε με το ρομπότ είτε θωρακοσκοπικά, να βρούμε αυτόν τον μη και να κάνουμε το λεγόμενο πλαϊκέσιο, να κάνουμε μια πτύχωση. Να τον ράψουμε δηλαδή τον μη σε πολλά στρώματα, ούτως ώστε να μην είναι υψωμένος, να είναι στο επίπεδο που βρισκόταν πριν και να μην δυσκολεύεται η αναπνοή μας. Υπάρχουν και άλλοι τεχνικοί λόγοι γι' αυτό, η λεγόμενη παράδεξη αναπνοή, δηλαδή η ανάποδη σύσπαση του διαφράγματος, την οποία εμείς την αντιστρέφουμε αυτή την τεχνική. Είναι μια επέμβαση η οποία είναι από τις λίγες επεμβάσεις στην ογκολογία και στη θωρακοχειρουργική, στην οποία ο ασθενής βλέπει το αποτέλεσμα απευθείας. Δηλαδή τον χειρουργείς και την επόμενη μέρα μπορεί να φύγει και εκεί που έρχονταν και ήταν με πατερίτσα ή με δύσπνοια γιατί δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Να φύγει. Ιδίως στη Σκωτία που είχαμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι περπατούσαν πάνω στα βουνά και είχαν τέτοια προβλήματα, ήταν θεαματικότατη η ανάρρωσή τους. Αυτό είναι κάτι καινούριο που ακόμα και στη Σκωτία πάνω που δουλεύαμε χρειάστηκε να το μιλήσουμε, να το διαφημίσουμε, να το προωθήσουμε, γιατί δεν ήταν γνωστό ότι μπορούμε να το παρέχουμε. Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Οποιοςδήποτε έχει ακούσει ότι έχει ανύψωση διαφράγματος ή χάλαση διαφράγματος ή πάρεση διαφράγματος, με κάποιες μελέτες που θα κάνουμε εμείς, μπορούν να μπουν οι ενδείξεις για να τακτοποιηθεί αυτό. Εξαιρετικό, εξαιρετικό και πάρα πολύ χρήσιμο. Για τον κλωβό που είπαμε, τον θωρακικό, εν σοφία επίησε ο καλός Θεούλης μας, αλλά δεν έκανε διαχωρισμούς. Όλα τα όργανα τα έχει υπό την υψηλή του προστασία και πάντα με αγάπη. Εμείς πάντα σαν υβριστές, οι άνθρωποι και οι χειρουργοί, γιατί απομονώσαμε την καρδιά από όλα τα υπόλοιπα? Η καρδιοχειρουργική, η καρδιά ήταν πάντα ένα ταμπού. Ήταν και στις διάφορες προλήψεις των λαών και στις θρησκείες και στην ιατρική. Η ιατρική ήταν το τελευταίο όργανο που η καρδιοχειρουργική ήταν η τελευταία ειδικότητα που μπήκε στην ιατρική, στη χειρουργική κοινότητα και μάλιστα παλιοί γενικοί χειρουργοί πριν από 80 χρόνια λέγανε ότι όποιος χειρουργεί στην καρδιά θα είναι και ανήθικος. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτό το ταμπού και επειδή χωρίς την καρδιά δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε για λίγο, επειδή ήθελε πάρα πολύ υψηλή τεχνογνωσία για να φτάσουμε να χειρουργούμε την καρδιοχειρουργική, επικεντρώθηκε το όνομα και η σπουδαιότητα και η προσοχή του κόσμου στην καρδιοχειρουργική. Και ιδίως πριν από 30 χρόνια που ξεκινήθηκε στην Ελλάδα η καρδιοχειρουργική, επειδή πολλοί ασθενείς φεύγαν στο εξωτερικό για να χειρουργηθούν και είχαμε έτσι μια αφέμαξη και των πόρων αλλά και των ασθενών. Όταν ξεκίνησε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, βοηθήθηκε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να φτάσουμε και εμείς στα ίδια επίπεδα του εξωτερικού. Τώρα πλέον που έχει γίνει μια συνηθισμένη πράξη, ήρθε η ώρα και της μικρής αδελφής της θωρακοχειρουργικής να ακουστεί και αυτή με τα καινούργια επιτεύγματα που έχει, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, για να μπορέσουμε και εμείς να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, όπως και στο εξωτερικό. Επομένως, η συνηθισμένη ερώτηση που ακούμε. Είναι το ίδιο καρδιοχειρουργός και θωρακοχειρουργός, τι διαφορά έχουν? Νομίζω πλέον το απαντήσαμε και δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Και την μικρή αδελφή, όπως πολύ όμορφα την εννοήσατε, νομίζω ήρθε η ώρα να την κάνουμε γυναίκα πια, για να είναι ανάμεσά μας για να μας βοηθά σε σημαντικά προβλήματα που αναφέραμε. Και τα σημαντικά προβλήματα που αναφέραμε, αγαπημένοι μου, είναι ο καρκίνος και το τραύμα. Οποιασδήποτε μορφής είναι αυτό. Και καταλαβαίνετε τη σπουδαιότητα, την αναγκαιότητα, αλλά και την αμεσότητα που πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Επομένως, αφορά και ο καρκίνος και το τραύμα όλες τις ηλικίες. Στους ηλικιωμένους συνήθως τι συναντάτε? Οι ηλικιωμένοι θα έρθουν κυρίως με προβλήματα κακοήθειας, διότι χρειάζεται αρκετά χρόνια για να υπάρξει κακοήθεια στον οργανισμό. Και η δεύτερη, η μεγάλη κατηγορία θα είναι τα πνευμονολογικά νοσήματα, η ΧΑΠ και προβλήματα του πνεύμονα, για τα οποία όμως πάλι η θωρακοχειρουργή με τους επεμβατικούς πνευμονολόγους έχουμε καινούριες λύσεις. Για παράδειγμα, ένας ασθενής πλέον που έχει τελικού βαθμού ΧΑΠ, όπου έχει εκτυχθεί τόσο πολύ ο πνεύμονάς του που δεν μπορεί πλέον να πάρει αναπνοή για να χρησιμοποιήσει οξυγόνο, χοντρικά για να το πω, μπορεί να βοηθηθεί. Μία πρωτοποριακή μέθοδος που υπήρχε και ξεκίνησε από την Αμερική χρόνια πριν ήταν το λεγόμενο LVRS, η μείωση δηλαδή του όγκου του πνεύμονα με χειρουργικό τρόπο, ούτως ώστε να αφήσουμε στο υπόλοιπο καλό κομμάτι του πνεύμονα χώρο να εκτυχθεί και να πάρει αναπνοή. Χοντρικά δηλαδή, παίρναμε τις κατεστραμμένες περιοχές του πνεύμονα που ήταν κυρίως προς την άκρη, τις κόβαμε και αφήναμε τον καλό πνεύμονα να εκτυχθεί, διότι δεν υπήρχε χώρος. Αυτό πλέον υπάρχει τρόπος να γίνει λιγότερο επεμβατικά με τις λεγόμενες βαλβίδες. Υπάρχουν βαλβίδες οι οποίες μπαίνουν ενδοπνευμονικά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε συνεργασία με τους επεμβατικούς πνευμονολόγους και τους θωρακοχειρουργούς, όπου σε πολύ συγκεκριμένους ασθενείς, πάρα πολύ συγκεκριμένους ασθενείς, όχι σε όλους, τα κομμάτια του πνεύμονα που θεωρούμε ότι δεν δουλεύουν καλά και είναι υπερεκτυγμένα και δεν αφήνουν το υπόλοιπο καλό κομμάτι να εκτυχθεί, τα βρίσκουμε, τα στοχοποιούμε, κάνουμε αναλύσεις επί του θέματος και βάζουμε μια βαλβίδα μιας κατεύθυνσης, στην οποία δεν αφήνει πλέον να μπει αέρας εκεί να εκτυχθεί αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά αυτό το κομμάτι κολαψάρεται, πέφτει και αφήνει τον υπόλοιπο πνεύμονα να εκτυχθεί. Αυτή είναι μια ευφιέστατη προσπέλαση, απλά επειδή θέλει τρομερά καλό σχεδιασμό, ενώ στο χειρουργείο ξέρεις που να κόψεις, στα υπόλοιπα έχεις κάνει δικό σου μαρκάρισμα και χαρτογράφηση, θέλει πολύ εξειδικευμένη ομάδα, γίνεται και στην Ελλάδα, όχι με πάρα πολλά περιστατικά. Δυστυχώς τα ταμεία δεν καλύπτουν όλο το ποσό της θεραπείας αυτής, οπότε ακόμα ασθενείς οι οποίοι είναι τελικού σταδίου με ΧΑΠ δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να γίνει αυτή η παρέμβαση. Ξεκινάνε όμως τέτοια τμήματα να το παρέχουν και πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι πάλι της θωρακοχειρουργικής και της επεμβατικής πνευμονολογίας, το οποίο δεν ακουγόταν τόσα χρόνια πριν και τώρα αυτή τη στιγμή σιγά-σιγά βλέπουμε ότι υπάρχει και άλλη μια λύση. Το καλό με τις βαλβίδες αυτές είναι ότι εάν κάτι δεν μας αρέσει, μπορούμε να βγάλουμε μία από αυτές και να είναι αντιστρεπτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, όλα αυτά είναι μια γενική περιγραφή. Επί της ουσίας είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα, διότι αυτοί οι ασθενείς είναι τόσο ευαίσθητοι που μία λάθος κίνηση μπορεί να είναι και μοιραία. Ιδιαίτερα στην εποχή του κορονοϊού, είναι απαγορευτικό να κάνεις κάτι το οποίο δεν έχει σχεδιαστεί και δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Οι αλαζόνες μεσήλικες που νομίζουν ότι θα ζήσουν αιώνια, τα έχουν όλα, την δουλειά τους, την οικογένειά τους και την υγεία τους σε γενικές γραμμές. Εμφανίζουν προβλήματα που θέλουν τη βοήθειά σας. Βεβαίως. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι καπνίζει ο κόσμος. Ο κόσμος καπνίζει. Λοιπόν, ένας που είναι καπνιστής μετά από 15-20 χρόνια, ο κίνδυνος για να εμφανίσει κακοήθεια είναι υπερδιπλάσιος του κανονικού. Άρα λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε το κάπνισμα. Εάν δεν μπορούμε να το σταματήσουμε ή δεν θέλουμε ή για οποιοδήποτε λόγο δεν το σταματάμε, πρέπει τουλάχιστον να ελέγχουμε την υγεία μας με απεικόνηση, με ακτινογραφία, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Σε οποιοδήποτε σύμπτωμα να βρεθούμε στον γιατρό, ένας απλός βήχας είναι προειδοποιητικός, που δεν υπήρχε, που κρατάει πάνω από 2-3 εβδομάδες, είναι προειδοποιητικός ότι κάτι συμβαίνει. Να κοιτάμε όλα τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού μας να είναι υγιή, ακόμα και τα κιλά, ακόμα και η διατροφή μας. Και επίσης για τους δραστήριους, όπως είπατε, μεσήλικες, να κοιτάξουμε να αποφύγουμε και τα σπορ, τα οποία τραυματίζουν, γιατί μας έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν μια χαρά στην υγεία τους και τελικά με ένα σκι, ανέβηκαν στο δέντρο ή κάπου αλλού κτλ. Ήρθαν με κατάγματα πλευρών. Εκεί μπαίνει και το τραύμα, όπως είπατε, ότι το τραύμα η θωρακοχειρουργική είναι ενεργότατη. Και να σας πω ότι ένα απλό κάταγμα πλευράς, πέρα από τον πόνο που φέρνει, πολλές φορές φέρνει και άλλα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν έναν άνθρωπο και στα χειρουργεία. Άρα λοιπόν η υγεία μας, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, όπως είπατε στην αρχή, πρέπει να το φροντίζουμε σε όλες τις ηλικίες, όχι μόνο στην αρχή, αλλά και στη μέση ηλικία και στην. Δηλαδή και τα βρέφη και τα παιδιά. Όπως το βρέφος και το παιδί το φροντίζουμε και το προστατεύουμε, έτσι και ο μεσήλικας πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του και να μην τον εκθέτει σε κινδύνους που δεν χρειάζονται. Αυτοί οι μικρότεροι, οι νέοι μας, οι έφηβοι, αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα? Όσο πιο νέος είναι κάποιος, λιγότερα προβλήματα έχει, αλλά η θώρακοχειρουργική μπαίνει και σε καλώδεις παθήσεις. Ένας ασθενής ο οποίος θα κάνει πνευμοθώρακα. Πνευμοθώρακα σημαίνει ότι ο πνεύμονας, αντί να δουλεύει σε καταστάσεις κενού μέσα στο θωρακική κυκλότητα, για κάποιο λόγο χάνει αέρα. Είτε υπάρχει μια φυσαλίδα που έσπασε, είτε υπάρχει ένα τραύμα, είτε υπάρχει οποιαδήποτε άλλη κάκωση. Εάν χαθεί το κενό, ο πνεύμονας δεν μένει εκτυγμένος, πέφτει. Όταν πέφτει, λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει ένα πνοή, διότι δεν εκτρίζεται ο πνεύμονας. Αυτό λέγεται πνεύμοθώρακας. Λέγεται πνεύμα σημαίνει αέρας μέσα στο θώρακα. Και το λένε και οι ξένοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τον δικό μας. Άρα, λοιπόν, αυτή είναι μια καλοήθης πάθηση στην οποία εμπλέκεται ο θωρακοχειρουργός. Η συνήθις παρέμβαση είναι να μπει ένας σωλήνας που λέγεται σωλήνας μπιλάου ή θωρακικής παροχέτευσης, να ρουφήξει τον αέρα και αν μετά υπάρχει λόγος, υπάρχει μια φυσαλίδα ή συνεχόμενη διαρροή αέρα, απώλεια αέρα, να χειρουργήσουμε το κομμάτι αυτό, να επισκευάσουμε την διαφυγή για να μπορέσει να επανεπτυχθεί ο πνεύμονας. Και καμιά φορά χρειάζεται να κάνουμε τη λεγόμενη πλευροδεσία, να κάνουμε μια τεχνική για να κολλήσει πλέον ο πνεύμονας στο θώρακα, για να μην, στο θωρακικό τοίχωμα, για να μην ξαναέχουμε το ίδιο επεισόδιο. Άρα λοιπόν, σε ένα νέο μπορεί να μας ξαναδεί και ο νέος στους θωρακοχειρουργούς. Οι νεότεροι ασθενείς, οι μικροί, 2 χρονών, 3 χρονών, 4 χρονών, μπορούν να μας δουν για καλοήθες συγγενείς παθήσεις. Ένα παιδάκι μπορεί να γεννηθεί με ένα κομμάτι του πνεύμονα το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Έχει λάθος τροφοδότηση είτε βρόγχου είτε αρτηρίας, το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Εκεί λοιπόν εμείς παρεμβαίνουμε. Και πάλι θωρακοσκοπικά, με τα πολύ μικρά αυτά, πολύ μικρούς αυτές ασθενείς, αποκόπτουμε αυτό το κομμάτι που κυκλοφορεί και το βγάζουμε. Και εκεί είναι πολύ σημαντική η ελάχιστη πνευματική θωρακοχειρουργική, γιατί πολύ απλά ένα παιδί που θα του κάνει μια μεγάλη τομή το στιγματίζει για όλη τη ζωή. Σε νεότερους ασθενείς που έχουν προβλήματα του θωρακικού τυχώματος, όπως το στέρνο, αντί να είναι ίσιο μπροστά μας, να είναι είτε προς τα έξω, άρα να έχουν το λεγόμενο πτήνο ήδη θώρακα, σαν πτηνό, ή το λεγόμενο σκαφοειδή, να είναι σαν σκάφη. Αυτούς τους ασθενείς τους αντιμετωπίζουμε εμείς. Έχουμε πάρα πολλές μεθόδους. Έχουμε μεθόδους ελάχιστα πνευματικές όπου μπαίνει μια μπάρα από κάτω και σηκώνει το τείχομα. Έχουμε μεθόδους για μικρότερα παιδιά όπου υπάρχει θωρακικός κλωβός και ρουφάει το τείχομα για να το φτιάξει. Έχουμε επεμβάσεις παλιάς χειρουργικής όπου χειρουργούμε και τα φτιάχνουμε, κάνουμε ανακατασκευή. Τώρα πλέον έχει βγει και είναι πάρα πολύ έτσι, σύγχρονο να μπαίνουν τροποποιημένα επιθέματα, ενθέματα σιλικόνης, τα οποία είναι custom made, είναι φτιαγμένα ειδικά για το θωρακικό κλωβό του καθενός και μπαίνουν από μία τομή του δέρματος, ούτως ώστε να καλύψουν το κενό, αλλά μην διορθώσουν το πρόβλημα του στέρνου. Υπάρχουν άνθρωποι που το προτιμούν αυτό. Έχει έρθει αυτό λοιπόν από την Γαλλία. Υπάρχουν εκεί πέρα εταιρείες οι οποίες παίρνουν την αξονική, τη φτιάχνουν όπως πρέπει για ανθρώπους που δεν θέλουν να χειρουργηθούν για όλα αυτά που είπα. Αυτά λοιπόν όλα. Του θωρακικού κλωβού τα προβλήματα, παρόλο που είναι συχνά, είναι περίπου 1 στις 800 γεννήσεις στην Ελλάδα, πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι φτιάχνονται, πολλοί κόσμος δεν θέλει να το συζητάει, αλλά υπάρχουν γύρω μας. Όπως υπάρχουν και ηθοποιοί οι οποίοι έχουν γεννηθεί με αυτά και έχουν κάνει καριέρα με αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν η γκάμα του θωρακοχειρουργού είναι μεγάλη και γι' αυτό το λόγο ξανά λέω ότι έπρεπε να εξειδικευθεί. Δεν έπρεπε λοιπόν να υπάρχει εξειδίκευση στη θωρακοχειρουργική, γιατί δεν μπορείς όλα αυτά να τα κατέχεις εάν κάνεις και άλλα πράγματα. Πράγματι αυτό ακριβώς συμβαίνει και σας αισθάνομαι τώρα, καταλαβαίνω ότι έχετε μείνει με ανοιχτό στόμα. Ενώ θα λέγατε βλέποντας στην αρχή το θέμα ή σήμερα ότι θα μιλήσουμε με έναν θωρακοχειρουργό, θα πείτε τι με νοιάζει, τι με ενδιαφέρει, είναι μακριά από μένα, καλά καλά ούτε ξέρω και με τι ασχολείται, γιατί να παραμείνω. Βλέπετε όμως τώρα ότι ο θωρακοχειρουργός έχει σχέση με τα πάντα, από το βρεφάκι μέχρι τον μεγάλο άνθρωπο. Μπορεί να παρέμβει στην καθημερινότητά μας και η καθημερινότητα είναι το οποιοδήποτε χτύπημα, το οποίο μπορεί να είναι από ένα παιχνίδι, από ένα κλάδεμα σε ένα δέντρο, από μια βουτιά σε μια πισίνα ή στη θάλασσα, μέχρι σπορ πιο επικίνδυνα όπως είναι το σκι κλπ. Αλλά και στην μάστιγα της εποχής μας, δηλαδή τα τροχαία ατυχήματα. Δηλαδή στα τροχαία ατυχήματα βλέπουμε ότι ένας θωρακοχειρουργός πρέπει να βρίσκεται πάνω από μας για να βελτιώσει ή και να σώσει τα όργανα του θωρακικού κλωβού. Επομένως, έχουμε ανοίξει πλέον την λεωφόρο της γνώσης Πραγματικά το λέω και όχι προσχηματικά, ότι ελάχιστοι θα πίστευαν ότι ασχολείστε με όλα αυτά που δεν είναι μόνο σπάνια και εξωκοσμικά, είναι μέσα στη ζωή μας, μπορεί να συμβούν στον καθέναν μας και πράγματι συμβαίνουν και δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε και φοβόμαστε. Φοβόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Και ένας από τους φόβους αυτής της αντιμετώπισης είναι αυτό που γινόταν παλιά. Δηλαδή τώρα θα έρθει να μου ανοίξει τα πλευρά, μετά πώς θα ξανακλείσουν, πώς θα μπορώ να αναπνέω, θα επηρεαστεί η καρδιά μου. Και τώρα μας δίνεται αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και χαιρόμαστε κιόλας, γιατί έχουμε καταφέρει μια μεγάλη εξέλιξη και στην ουσία αλλά και στις εντυπώσεις του κόσμου. Η ελάχιστη επιβατική θωρακοχειρουργική είναι τόσο ελάχιστη που να φανταστείτε σε περιπτώσεις που απλά θέλουμε να κάνουμε μια βιοψία του πνεύμονα για να δούμε τι συμβαίνει σε κάποιες πνευμονοπάθειες, πλέον μπορούμε να την κάνουμε με τον ασθενή ξυπνητό. Εάν ο ασθενής λοιπόν έχει λόγους να μην πρέπει να πάρει αναισθησία, παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι η σύγχρονη αναισθησιολογία είναι καταπληκτική, δεν έχουμε προβλήματα και φοβίες του παρελθόντος, μπορούμε πλέον να δίνουμε αναισθησία με αξιολογότατους συνάδελφους και καινούργια φάρμακα σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά στη μία των περιπτώσεων, στις ελάχιστες περιπτώσεις στην οποία δεν θα μπορούσαμε ή δεν θα θέλαμε ή δεν θα έπρεπε να δώσουμε, απλές χειρουργικές πράξεις όπως βιοψία πεζοκότα, της φλούδας δηλαδή του πνεύμονα, να πάρουμε λίγο υγρό από την πλευρητική συλλογή, να πάρουμε βιοψία είτε λεφαδένα είτε από το πνεύμονα, μπορεί να γίνει πλέον με τον ασθενή ξυπνητό, με αυτόματη αναπνοή, ο οποίος θα μας μιλά, θα μας βλέπει, μέσα στο χειρουργείο φυσικά, χωρίς να κοιμηθεί, χωρίς να δυσολυνθεί ο ασθενής για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και αυτό γίνεται διότι είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Αν δεν ήταν, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Πώς τελικά το πετυχαίνετε αυτό, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα χειρουργείο. Ναι. Εδώ ήρθαμε όλοι κατηφοί, στεναχωρημένοι ότι θα ακούσουμε μαυρίλα, ναι, μαυρίλα, πόνο, αναπηρία. Εδώ μας λέτε σχεδόν ακριβώς τα αντίθετα. Είναι αλήθεια όμως και όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα ξανά από την εξειδικευσή μου πριν από 2 χρόνια, δεν ήθελα να τα λέω διότι τα κάναμε έξω. Ήθελα απλά να περιμένω να δω αν μπορούμε να τα καταφέρουμε και εδώ. Λοιπόν, τώρα σας λέω ότι τα καταφέρνουμε όλα εδώ. Έχουμε κατεβάσει το μέσο όρο νοσηλείας όλων των νοσημάτων 2 και 3 φορές. Να σας πω ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι θα κάνουν μια θυμεκτομή, να βγάλουμε δηλαδή το αδένα που λέγαμε πίσω από το στέρνο ρομποτικά και φεύγουν σε 24 ώρες. Η τελευταία μας ασθενής που κάναμε με 32 χρονών νοσηλεύτρια, 7,5 ώρα το πρωί την επόμενη μέρα, 16 ώρες μετά το χειρουργείο, ήθελε να φύγει γιατί πήρε τηλέφωνο το παιδί της και αισθανόταν άσχημα. Δεν κατάλαβε καθόλου κάποια αναπηρία από την επέμβαση. Ή μπορούμε να βγάλουμε συγκεκριμένα κομμάτια του πνεύμονα ανατομικής τιματεκτομής και οι ασθενείς μας φεύγουν σε 24 ώρες. Ήταν κάτι που στην αρχή ήταν με δυσκολία να το πούμε και εδώ. Τελικά εδώ γίνεται και μάλιστα γίνεται και πιο εύκολα από το εξωτερικό, διότι εδώ πέρα έχουμε λιγότερη χαρτομάνη, λιγότερη γραφειοκρατία. Επομένως, χρειάζεται κάποια εξέταση να κάνουμε πριν την επέμβαση. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μυστικό ίσως. Πέρα από την καλή προσέγγιση, πρέπει να γίνει και ένας πάρα πολύ καλός σχεδιασμός. Υπάρχουν ενδείξεις. Δεν χειρουργούμε κάποιον που δεν το χρειάζεται, δεν χειρουργούμε κάποιον που δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Γίνεται προετοιμασία του ασθενούς και από την αναπνευστική του φυσιοθεραπεία και από κάποια σπρώμενα που μπορεί να πάρει και από κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις που κάνουμε, εκτίμηση από πνευμονολόγο, εκτίμηση από αναισθησιολόγο, να εξηγήσουμε στον ασθενή αναλυτικά τι περιμένει. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι μισοί ασθενείς οι οποίοι μπορεί να μην πάνε καλά την επόμενη μέρα είναι επειδή πολύ απλά δεν τους πει κανείς τίποτα. Και ξαφνικά ξυπνάνε και μπορεί να πονάνε, μπορεί να μην πονάνε, μπορεί να έχουν ασωλήνα, μπορεί να μην έχουν ασωλήνα και κανείς δεν τους έχει εξηγήσει. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή όχι μόνο ενημερώνουμε τους ασθενείς μας πλήρως και με φυλάδια που βγαίνουν, ετοιμάζομαστε, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε στα επόμενα, γιατί ξέρετε τώρα υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, ετοιμάζομαστε να δίνουμε στον ασθενή γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και να του δείχνουμε τι θα περιμένει μετά σαν χειρουργημένος. Να μπορεί να κοιτάξει γύρω του και να το έχει ξαναδεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι μισοί ασθενείς που δεν παίρνουν μπρος αμέσως είναι επειδή δεν ξέρουν πού βρίσκονται και τι κάνουν. Ακριβώς αυτό που είπατε. Καλός σχεδιασμός, καλή ενημέρωση, φυσικά ένα καλό χειρουργείο και μετά τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα. Πάντα φυσικά όμως επειδή είναι χειρουργική, πάντα λέμε με τη βοήθεια του Θεού, διότι στη χειρουργική πάντα μπορεί να έχει και εκπλήξεις. Δόξα τω Θεώ, τα αποτελέσματά μας είναι παραπάνω από τα αναμενόμενα. Οι φοβίες μας και τα άγχη μας είναι λόγω του άγνωστου σίγουρα και της δυσπιστίας. Αυτό θέλουμε να γκρεμίσουμε τώρα, και το άγνωστο και τη δυσπιστία. Επομένως, κάνουμε αυτόν τον έλεγχο. Θα υποθεί, γιατί και αυτό πάει στο μυαλό. Α, αυτός θέλει να με βάλει στο χειρουργείο τώρα, ξέρουμε γιατί κτλ. Ενώ δεν το πολύ χρειάζομαι. Άρα θα χειρουργηθεί αυτός που πρέπει. Αυτός που δεν μπορεί ή δεν πρέπει, δεν πρόκειται να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία. Και λέμε ναι, πάμε χειρουργείο. Η νοσηλεία του. Η νοσηλεία έχει κατεβεί στο 30% της προηγούμενης γνωστής νοσηλείας. Όποιος δηλαδή έχει ακούσει για κάποιον γνωστό του που έχει κάνει θωρακοχειρουργική επέμβαση, οι μέρες που έμεινε να τις διαιρέζεται για 3. Σε όλες τις επεμβάσεις. Γιατί διαφέρουν. Μπορεί να είναι από μία μέρα, μπορεί να είναι και 3 μέρες και 4 μέρες. Πάντα είπαμε με ένα καλό χειρουργείο. Επίσης, η δυσπιστία που μπορεί να υπάρχει σε ένα χειρουργό, ιδίως στο ιδιωτικό χώρο που θα θέλει να χειρουργήσει και θα ψάχνουν να βρουν εάν οι ενδείξεις είναι σωστές ή όχι. Στη θωρακοχειρουργική δεν υπάρχει, διότι είμαστε μια ειδικότητα που μας βλέπουν τελευταίο. Έχουν δει παθολόγο, πνευμονολόγο, επεμβατικό πνευμονολόγο, όγκολόγο, ένα φίλο, ένα γνωστό και μετά θα έρθουν σε εμάς. Οπότε σε αυτό το θέμα εμείς είμαστε τυχεροί από αυτήν την άποψη, διότι είμαστε η ειδικότητα που κανείς δεν την ξέρει, αλλά όταν έρχεται για να βρει τη λύση του, διότι ας πούμε στον καρκίνο του πνεύμονα η καλύτερη λύση που υπάρχει είναι να χειρουργηθεί κάποιος. Εάν κάποιος λοιπόν έχει ένα στάδιο καρκίνου τόσο νωρίς και σταδιοποιημένο σε τέτοιο σημείο που μπορεί να χειρουργηθεί, είναι τυχερός. Εάν βρει λοιπόν και κάποιον θωρακοχειρουργό ο οποίος θα του κάνει και μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, τότε τα πράγματα είναι μονόδρομος για να επιλέξει ο ίδιος ο ασθενής, αφού έχει πρώτα μιλήσει με τους υπόλοιπους γιατρούς. Νοσηλεία λοιπόν λίγων ωρών, 24 ώρων. 24ωρο, αλλά μπορεί να είναι και μισό 24ωρο. Δηλαδή, αν ο ασθενής χειρουργηθεί το μεσημέρι, την επόμενη μέρα το πρωί μπορεί να φύγει σε μερικές επεμβάσεις. Αν ένας ασθενής είναι 90 ετών και έχει και τα δικά του υποκείμενα νοσήματα, μπορεί να έρχεται 2-3 μέρες. Αλλά ο ίδιος ασθενής θα ήθελε 15 μέρες με την παλιά μέθοδο. Αυτό μήπως κρύβει μια παγίδα, δηλαδή με τα εγχειρητικά, μήπως έχουμε περιορισμούς ή πόνο? Όχι. Ένας ασθενής που πονάει δεν φεύγει ποτέ από την κλινική. Σε εμάς, ιδίως άμα χειρουργηθεί ιδιωτικά, θα πει γιατρέ, θέλω να καθίσω. Δεν φεύγει ποτέ. Δεν είναι το ότι βαρέθηκα ή ότι δεν μου αρέσει το περιβάλλον είναι φανταστικό. Επίσης, έχουμε πολύ καλό follow-up. Δηλαδή, βλέπουμε τους ασθενείς κάθε 2-3 μέρες τηλεφωνικά, με εξετάσεις, κάθε εβδομάδα. Η ομάδα που ηγούμε, έχουμε ένα πρωτόκολλο στο οποίο τους βλέπουμε συνέχεια, χωρίς καμία έξτρα υποχρέωση οικονομική, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Ανοιχτή επικοινωνία πλέον με τα WhatsApp, τα Messenger και τα Viber όλο το 24ωρο. Κάμερες, συστήματα τηλεμετρίας. Έχουμε φέρει ένα σύστημα στο οποίο μπορεί ο ασθενής να μετρά τους καρδιακούς σφυγμούς και να μας τους στέλνει με το κινητό. Ή καμιά φορά να βγάζει φωτογραφία από αυτό. Σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα ενδείκνεται. Μέχρι στιγμής το έχουμε εδώ και 1 χρόνο, δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει εκτός, γιατί οι ασθενείς μας δεν είχαν τέτοιες ενδείξεις, αλλά υπάρχει και αυτό. Όχι, παγίδες δεν υπάρχουν. Θα χρειαστούν φάρμακα μετά? Λοιπόν, μια παρακεταμόλη απλή για τις πρώτες 1-2 εβδομάδες, όχι επειδή υπάρχει πόνος, αλλά επειδή θέλουμε ασθενής να ξεχάσει ότι χειρουργήθηκε, ούτως ώστε να παίρνει βαθιές εισπνοές, να κάνει δηλαδή μια αποκατάσταση της αναπνοής του, μια αναπνευστική φυσιοθεραπεία, διότι εμείς χειρουργούμε με πολύ εξειδικευμένο τρόπο. Όταν χειρουργούμε, ας πούμε, στη δεξιά πλευρά, το δεξιό ημιθωράκιο δεν αναπνέει. Εμείς τον πνεύμονα εκείνο δεν το χρησιμοποιούμε, τον ρίχνουμε, τον κολαψάρουμε για να μπορούμε να δούμε. Να μπούμε κάτω από τα πλευρά και να δούμε τι συμβαίνει. Αυτός ο πνεύμονας, όταν επανεκτυχθεί, θέλει να κάνει την αναπνευστική του φυσιοθεραπεία. Διότι κάθε χειρουργημένος πνεύμονας ή και ιστός, καταλαβαίνετε ότι όταν τον κόβεις και τον χειρίζεσαι, θέλει λίγο καιρό για να φύγει το είδημα και να φύγουν οι χειρισμοί που έχουν γίνει. Στον πνεύμονα αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η αναπνοή μας εξαρτάται από αυτό. Δίνουμε λοιπόν ντεπονάκι απλό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να είναι ο ασθενής να ξεχάσει ότι έχει χειρουργηθεί, να παίρνει βαθιές του εισπνοές για κάποιες εβδομάδες, για να ξαναπανέλθει στο φυσιολογικό. Σε κάποια χειρουργία, βέβαια, όπως και στη θυμεκτομή, εκεί επειδή δεν εκτέμνουμε πνευμονικό παρέγχημα, είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Εάν το χειρουργείο γίνει ελάχιστα επεμβατικά, εάν γίνει με την κλασική τη μέθοδο, τα πράγματα αλλάζουν, διότι είναι τρομερά επίπονη η αναπνοή, καθώς οι μυς του θωρακικού κλωβού κόβονται, αλλά χρησιμοποιούνται συνέχεια. Κάθε ώρα και στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τους χρησιμοποιούμε. Δεν μπορούμε να το ξεκουράσουμε τον πνεύμονα, δεν μπορούμε να πάρουμε το χέρι, να το βάλουμε όπως βάζουμε το χέρι σε μια άκρη. Το πνεύμονα το χρησιμοποιούμε ακόμα και στον ύπνο μας. Άρα είναι επίπονο και έχει μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία, να μπορείς να κάνεις ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση εκεί πέρα. Επομένως, έχουμε αυτή την ευλογία της μη μεγάλης επεμβατικής προσέγγισης. εκείνες τις τρυπούλες που είπατε, 2, 3, 4 όσες χρειάζονται. Ναι. Στις τρυπούλες όμως μέσα μπορεί να πέσει η αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, ναι, και να βρεθεί πάλι σε έναν άλλο φανταστικό κόσμο. Τι επιπλοκές μπορεί να έχει αυτό, γιατί ακούγεται πάρα πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Οι επιπλοκές που υπάρχουν στην θωρακοχειρουργική ξεκινάνε από τη σοβαρότητα των οργάνων που υπάρχουν στο θωρακικό κλωβό. Όταν υπάρχει εκεί πέρα λοιπόν η αορτή, η καρδιά μας και ο όγκος του υγρού που πάλεται από εκεί πέρα είναι 4 και 5 λίτρα το λεπτό, τότε λέμε ότι οποιοδήποτε λάθος χειρισμός εκεί πέρα δημιουργεί μεγάλες επιπλοκές. Το γεγονός της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής σε έναν άνθρωπο που έχει εξειδικευθεί, που έχει κάνει πολλά χειρουργία με προσεκτικούς χειρισμούς, είναι πλεονέκτημα, διότι στο ρομπότ συγκεκριμένα οι κινήσεις που γίνονται δεν έχουν τρόμο, έχουμε μεγένθηση 15 φορές του οπτικού πεδίου, έχουμε τρισδιάστατη όραση, έχουμε μηχανισμούς ασφαλείας που λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις την τάδε κίνηση διότι το ρομπότ το ίδιο φιλτράρει τις κινήσεις και τα μηχανήματα που βάζουμε μέσα από τις τρυπούλες έχουν σένσορες για να μην μετακινούνται πάνω κάτω ανεξέλεγκτα. Άρα λοιπόν με μια πολύ καλή εκπαίδευση έχουμε πλεονέκτημα διότι τα βλέπουμε όλα καλύτερα και μεγενθυμένα. Το πρόβλημα είναι ότι για να φτάσουμε μέχρι εκεί πρέπει να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση και σε κλασικά χειρουργία και σε ελάχιστα επεμβατικά και στα ρομποτικά, διότι είναι μια πολύ δύσκολη τεχνολογία, μια σοφιστική τεχνολογία η οποία θέλει εκπαίδευση. Πάντα όμως τα χειρουργία έχουν κινδύνους. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα ότι τα χειρουργία, ιδίως στο θώρακα, ότι είναι χειρουργία που θα βγάλουμε ένα σπυράκι και τελείως υπόθεση. Είναι χειρουργία. Πάντα υπάρχουν ρίσκα, έχουμε καταφέρει να ελαχιστοποιήσουμε τα ρίσκα, αλλά σαν έναν ασθενή μας πάντα λέμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Εάν αυτό που τους προσφέρουμε, το όφελος, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του πιθανού κινδύνου, το αποδέχεσαι. Εάν θεωρείς ότι δεν είναι επιτρεπτό, δεν το αποδέχεσαι. Όπως και στη ζωή. Στη ζωή μας, οτιδήποτε και να κάνουμε, δεν είναι χωρίς κινδύνους, αλλά το όφελος που παίρνουμε αντισταθμίζει τους πιθανούς κινδύνους. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν ρίσκα, αλλά με πολύ καλή εκπαίδευση, προσοχή και τεχνολογία. Τα έχουμε ελαχιστοποιήσει. Αφού πιάσαμε τα παραμύθια και μιλάμε για θαύματα, νομίζω ότι η θωρακοχειρουργική, όπως καταλάβαμε όλοι μας, είναι μια σταχτοπούτα η οποία χρόνο με το χρόνο έχει γίνει πλέον βασίλισσα και εκεί που την καταχωνιάζαμε και πιστεύαμε ότι δεν κάνει τίποτα και είναι μόνο για παρηγοριά και για δεύτερες δουλειές, τώρα την έχουμε αναγάγει σε κορονίδα της χειρουργικής για τα πολύ ευαίσθητα όργανα, όχι μόνο σαν ευαισθησία αλλά και σαν ζωτικότητα. Τι να πω, για την καρδιά του συζητάμε, για τα πνευμόνια, για τον ισοφάγο, για το θύμο αδένα που δημιουργεί τόσα προβλήματα και ειδικά νευρολογικά. Πώς νιώθετε σαν μέρος αυτού του παιχνιδιού, λοιπόν? Είναι πάρα πολύ ωραία η παρομοίωση. Ήμασταν η στακτοπούτα τόσο καιρό, δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα μας να βρούμε και εμείς το Βασιλόπουλο, αλλά σίγουρα με αυτά που λέμε και αυτά που έχουμε φέρει στην πόλη μας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ήδη άλλες θωρακοχειρουργικές ομάδες στην πόλη μας, βλέποντας αυτή την εξέλιξη που υπάρχει και το πώς εμείς φέραμε καινούργια πράγματα, κάνουν ακριβώς την ίδια τεχνική. Αρχίζουν και προσπαθούν να μπουν στον χώρο της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι δείχνει ότι δεν είμαστε οι καινούργοι που τους κοιτάνε με το δάχτυλο, είμαστε οι καινούργοι που θέλουν να μας μοιάσουν, θέλουν να μας φτάσουν. Πολύ σημαντικό. Και η Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή έχει επίπεδο θωρακοχειρουργικής με πράγματα που γίνονται που μπορεί να τα βρει κάποιος στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται εδώ πλέον. Και μάλιστα σε σχέση με την Αθήνα, παρόλο που είμαστε πολύ μικρότεροι, έχουμε πιο πολλά ρομποτικά συστήματα που δουλεύουν θωρακοχειρουργική στη Θεσσαλονίκη παρά στην Αθήνα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο σίγουρα θα με μαλώσετε στο τέλος γι' αυτό, γιατί ξέρω πόσο σεμνός είστε και δεν θέλετε να λέγονται αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε μια ηθική υποχρέωση στους τηλεθεατές μας που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν πάντα και μας αποζητάν. Να πούμε ότι για να είμαστε εμείς εδώ, οι δυο μας, συνέβαλε πάρα πολύ καταρχήν η οικογένειά σας, η θεία σας που ήταν μια εξαιρετική καθηγήτρια, παιδαγωγός θα έλεγα, και μας γαλούξε για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σπουδών, η οικογένειά σας που σας βοήθησε και σας στήριξε πάρα πολύ για να φτάσετε μέχρι την Μεγάλη Βρετανία, για αυτές τις σπουδές που φέρετε επανάσταση πλέον στην πόλη μας, εσείς ο ίδιος, που σαν συνέχεια του έργου της θείας σας είστε ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε σε επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά την τηλεόραση. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό πριν, θα έλεγα, 7-8 χρόνια και πάντα το λέω και μπροστά σας και σε όλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ήταν βέβαια σε αυτό το κανάλι, ήταν σε άλλα κανάλια, αλλά αυτό το βάπτισμα πυρός δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εσείς ήσασταν ο υπεύθυνος, θα έλεγα, γι' αυτό. Επομένως, όλος ο οικογενειακός σας ιστός και εσείς ο ίδιος σαν άνθρωπος και προσωπικότητα μας φέρατε σε αυτό το σημείο και σε αυτή την διάθεση, γιατί πραγματικά ακόμα και οι γιατροί δεν γνωρίζουν τι είναι ο θώρακοχειρουργός, και σε ανθρώπους απελπισμένους με το τραύμα που το βιώσανε σε όλο το μεγαλείο ή με τον καρκίνο, βρίσκουν λύσεις όχι μόνο ανακούφισης, να πω ότι κάτι έκανα ή έκανα και αυτό, αλλά λύσεις για να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως ήταν πριν και ίσως και καλύτερα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Αν και δεν είστε καρδιοχειρουργός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αισθάνθηκα πάρα πολύ φιλικά και οικία. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγκίνηση. Μένουμε εδώ, γιατί σε λίγο θα χρειαστούμε καρδιοχειρουργό. Μέχρι την επόμενη φορά μας.